Μπορεί η νέα τους γειτονιά να μην αναδύει ακόμη τις μυρωδιές των λουλουδιών από τους κήπους των σπιτιών τους, είναι όμως μια γειτονιά που νιώθουν ασφάλεια μετά από αρκετό καιρό. Τώρα που ήρθα στο Γιούσκο μου, βρήκα την ηρεμία μου. Γιατί έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Καλά είμαστε. Δεν είναι όπως στο Κλειστό, ήταν πολλοί κόσμος, πολλή φασαρία, πολλή. Εδώ είμαστε τώρα ήρεμοι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαμονή εδώ. Πολύ ωραία είναι. Οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου, ζώντας τις πρώτες μέρες στους οικίσκους, επιχειρούν να δώσουν ένα χρώμα όπως αυτό στα σπίτια τους σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους και παρά τις ελλείψεις, δείχνουν να κάνουν μια γενναία προσπάθεια. Έχω βολευτεί, έχω τώρα λίγες ελλείψεις ακόμα. Θα μας φέρουν, λέει, κουζίνα. Το μόνο που με απασχολεί που δεν έχω με ντουλάπια και δεν έχω που να βάλω τα φιτζάνια μου αυτά που δεν μπορούν να βιδώσουν. Τώρα θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Και μια ντουλαπίτσα. Να είχα μια ντουλάπα. Αλλιώς είναι έτσι μόνοι και αλλιώς είναι έτσι με παρέα. Σίγουρα είναι καλύτερα τώρα. Μας φέρανε ψυγείο χθες. Απλώς περιμένουμε τώρα να μας φέρουν φουρνάκια και καμιά τηλεόραση. Ομπρέλες που τοποθετήθηκαν για να κάνουν σκιά την ώρα του καφέ. Τραπεζάκια και καρέκλες για να φιλοξενούν τις συντροφιές και οι πρώτες γλάστρες κάνουν την εμφάνισή τους στη γειτονιά της Ελπίδας. Αυτής που δημιούργησαν οι οικίσκοι που φιλοξενούν τις πρώτες 26 οικογένειες σεισμόπληκτων. Νιώθετε ότι είναι το καινούργιο σας στο σπίτι? Ακριβώς. Νιώθω βέβαια. Όταν είσαι ένα μήνα στη σκηνή, τώρα είμαι καλά. Η κυρία Ιωάννα λέει ότι πρόλαβα να γιορτάσουν τα γενέθλια του άντρα της τις προηγούμενες ημέρες. Πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και όμως γενέθλια που, όπως τονίζει, ευτυχώς δεν τους βρήκαν μέσα στις σκηνές. Έλα, κουκλά μου, να σε κεράσω. Είχα γενέθλια. Ο σύζυγος έκλεισε τα 77 και πήγε στα 78. Και είστε καλά εδώ? Μια χαρά. Κάναμε γενέθλια, χαρήκαμε που ήρθαμε στο καινούργιο μας σπίτι. Και έχετε μια μεγάλη γειτονιά. Ναι, η γειτονιά μας είναι μεγάλη. Είμαστε, γινήκαμε αμέσως φίλες. Είχα και μια φίλη από τις σκηνές μαζί και είπα στον αντιδήμαρχο, λέω, θέλω να μας βάλεις κοντά. Αμέσως κάναμε και τους υπόλοιπους φίλους. Πόσο στεναχωριέμαι, πάρα πολύ. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ, πήγαμε σε ένα-δύο ξενοδοχεία. Τώρα ήρθαμε εδώ, είναι καλύτερα γιατί είμαστε και κοντά στο σπίτι και είναι καλύτερα. Δακρύζει όταν λέει ότι τα λουλούδια μέσα στο ανθοδοχείο στο νέο της στο σπίτι είναι κομμένα από τον κήπο του σπιτιού της, που πια είναι ρήπιο. Σχεδόν καθημερινά το επισκέπτεται, λέει, για να ποτίσει και να φροντίσει τον κήπο της. Πηγαίναμε στο σπίτι, γιατί δεν μπορώ να το ξεχάσω έτσι για μια στιγμή. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια. Το ίδιο και η κυρία Μαρία, που καθημερινά δεν παραλείπει να επισκέπτεται το σπίτι της στο Αρκαλοχώρι για να φροντίσει το καναρίνι που έχει αφήσει πίσω. Όμως έχει βρει μια καθημερινότητα στους οικίσκους που περιλαμβάνει παρέα για κουβέντα και βελονάκι. Τον πρωινό και τον απογευματινό καφέ όταν οι δουλειές του σπιτιού ολοκληρωθούν. Πηγαίνομαι γιατί έχω ένα καναρίνο και το φτιάχνω, το βγάνω με το έξω, το ξαναβάλουμε μέσα. Τι, πού να το φέρω τώρα εδώ πέρα? Πού να το φέρω? Ή αν θέμε, ας πούμε, λογαριασμούς που μας αφήνει στην πόρτα, να τους πάρουμε, να πάμε να πληρώσουμε. Αυτά, γι' αυτό πάμε κάτω. Α, δεν μπορούμε να κάτσουμε καθόλου στο σπίτι. Αν και, όπως λένε οι ένικοι των πρώτων 26 οικίσκων του Αρκαλοχωρίου, υπάρχουν ακόμη ελλείψεις, όπως κουζίνα για να μαγειρεύουν, τηλεόραση για να περνάει η ώρα τους ή ακόμη και κάποια βοηθητικά ντουλάπια, η ασφάλεια που νιώθουν ξεπερνάει κάθε έλλειψη και γίνεται ευχή για το μέλλον, που μάλλον εκφράζεται με αισιοδοξία. Εδώ έξω βγαίνουμε όλοι, κουβεντιάζουμε, τι να κάνουμε. Είστε αισιόδοξοι? Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.